Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Επαρχία Λευκωσίας, 17 περίπου χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, συναντούμε το Δήμο Ιδαλίου. Καλύπτει μία έκταση 32 τετραγωνικών χιλιόμετρων και κατοικείται από σχεδόν 12.000 κατοίκους. Σύμφωνα με την παράδοση, το Ιδάλιο ήταν ένα από τα 11 βασίλεια της Κύπρου. Ιδρύθηκε από τον βασιλιά Χαλκάνορα αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Οι πιθανές ημερομηνίες ίδρυσης της πόλης που προκύπτουν από τα διάφορα ευρήματα είναι γύρω στο 1100 π.Χ. Οι αρχαίοι τάφοι που ανεβρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο υποδηλώνουν ότι η πόλη του Ιδαλίου κατοικείται συνεχώς από τον 12ο π.Χ. αιώνα. Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου συναντούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το τοπικό μουσείο αρχαίου Ιδαλίου ιδρύθηκε το 2007. Εγκαινιάστηκε το 2008 με σκοπό να προβάλλει τα πλούσια ευρήματα της περιοχής του Ιδαλίου και για να λειτουργήσει μεταγενέστερα σαν κέντρο επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται. Το σημαντικότερο έκθεμα στην πρώτη αίθουσα αποτελεί πλέον το πιστό αντίγραφο της χάλκινης πινακίδας του Ιδαλίου, πλάκας του Ονάσιλου, το οποίο έχει παραχωρηθεί και τοποθετηθεί στο μουσείο από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Το Δάλι σήμερα είναι μια μοντέρνα πόλη με όλες τις ανέσεις. Μέχρι το 1996 ήταν Συμβούλιο Βελτιώσεως με επικεφαλή στον Κοινοτάρχη. Το 1996, μετά από δημοψήφισμα, το Δάλι έγινε ο 24ος Δήμος της Κύπρου. Το Ιδάλιον έγινε Δήμος το 1996. Έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 12.000 κατοίκους, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε δύο μεγάλες ενορίες, στην ενορία Ευαγγελίστριας εδώ όπου κατοικούν 7.000 και 5.000 κατοικούν στην ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, εκεί που είναι το εργοστάσιο της Κάρσπερ. Αντιλαμβάνεστε ότι η έκταση του Ιδαλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι από τους μεγαλύτερους δήμους της Κύπρου και η γεωγραφική του θέση βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου, του δίνει μια ξεχωριστή δυναμική, έτσι ώστε να προσελκύει κάτοικους από άλλες περιοχές της Κύπρου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αλματώδης ανάπτυξη του πληθυσμού. Όσον αφορά το όραμα της πόλης μας, του Δήμου μας, ο Δήμος μας, όπως όλοι γνωρίζουν, κουβαλά μαζί του μια ολόκληρη ιστορία. Βρισκόμαστε στο μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ιδαλίου και πίσω μας βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος, ή αν θέλετε βρισκόμαστε εντός του αρχαιολογικού χώρου, απλά πίσω μας είναι η Ακρόπολη του Ιδαλίου. Ένας από τους σημαντικούς μας στόχους είναι αυτός ο ξεχωριστός χώρος, ένας από τους σημαντικότερους της Κύπρου, ο αρχαιολογικός χώρος δηλαδή, να γίνει προσβάσιμος για τους ξένους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Και αυτό θα το πετύχουμε με τη δημιουργία ράμπων αλλά και στεγάστρων, έτσι ώστε να γίνει προσβάσιμος ο χώρος. Αυτόν υπολογίζουμε ότι θα το πετύχουμε στον επόμενο χρόνο. Ακόμα, θα ήθελα να πω ότι ευτυχώς, γιατί ο Δήμος δεν είναι χρεοκοπημένος, έχουμε την ικανότητα να υλοποιούμε το πρόγραμμα ανάπτυξης μας, φυσικά σε πιο αργούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προς το τέλος της ολοκλήρωσης του έργου του υπαίθριου αμφιθεάτρου της πόλης μας, χωρητικότητας 1.200 θέσεων, το οποίο θα κοστίσει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα, πρόσφατα πριν ένα χρόνο περίπου, εγκαινιάσαμε τον δρόμο Γιάννη Γρούτα Αδόνιδος, όπου περιλαμβάνει και τον πρώτο ποδηλατόδρομο του Ιδαλίου, μήκους 2 χιλιόμετρα. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε στο 2016
να ξεκινήσει ο εξοραϊσμός ενός μεγάλου τμήματος του πυρήνα του Ιδαλίου. Αντιλαμβάνεστε, αυτά τα έργα μαζί με αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν ήδη αλλάξει την όψη της πόλης, θα την κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακή, αν θέλετε, πιο φιλόξενη, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από την προβολή της ιστορίας μας αλλά και της φιλοξενίας που υπάρχει στο Ιδαλίο, διότι υπάρχει φιλοξενία και αλληλεγγύη στον κόσμο, να δώσουμε την ευκαιρία και στους κάτοικους να είναι περήφανοι για την πόλη τους αλλά και στους ξένους επισκέπτες να νιώθουν όταν επισκέπτονται το Ιδαλίο ότι επισκέπτονται μια ξεχωριστή πόλη αντάξια της ιστορίας που κουβαλά. Εδώ το κόκκινο ποδήλατο, ακόμα ένα νέο επεισόδιο και είμαστε στο Δάλι, ένα πολύ όμορφο χωριό εδώ ανάμεσα στην Λευκωσία και την Λάρνακα και λέω να ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα αυτή τη φορά, να φτιάξουμε κάτι γλυκό. Θα φτιάξουμε μια ωραία κρέμα γιαουρτιού με πολλούς ξηρούς καρπούς και από εκεί θα αρχίσουμε. Η κρέμα γιαουρτιού θα είναι με το διαλεκτό, το άπαχο διαλεκτό με 0% λιπαρά. Θα βάλουμε μέσα στη συνταγή 300 γραμμάρια. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τους ξηρούς καρπούς μας. Έχουμε κάσιους, φουντούκια και φιστίκια, τα οποία θα τα χοντροκόψουμε σε ένα μίξερ. Θα βάλουμε όλα μαζί μέσα, εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα βάλουμε μέσα και τα φουντούκια μας. Αυτό το γλυκό μπορείτε να το σερβίρετε είτε σε ένα μεγάλο μπολ, είτε σε μικρά ποτήρια όπως θα το σερβίρω εγώ σήμερα. Θα κλείσουμε λοιπόν το μίξερ μας και θα ανακατέψουμε καλά, αλλά όχι πολύ ψιλοκομμένα, θέλουμε να είναι χοντροκομμένα. Πάμε να τα χοντροκόψουμε. Λίγο ακόμα. Και ακόμα μια σταλιά. Αυτά, είναι έτοιμα. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα μπολ και θα τα βάλουμε όλα μέσα και αυτό θα είναι η βάση για τα ποτήρια μας, αλλά δεν θα είναι σκέτα, θα βάλουμε μέσα και λίγο λιωμένο βούτυρο. Θα βάλουμε πρώτα λοιπόν όλα μας, όλους τους ξηρούς καρπούς, εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο, ωραία. Αυτό μετά θα το πλύνουμε και έχουμε το βούτυρο, το οποίο θα το βάλουμε μέσα σε ένα κατσαρολάκι μικρό και θα ανάψουμε το μάτι μας να λιώσει. Ωραία. Εδώ. Θα ανακατέψουμε καλά-καλά με ένα κουτάλι. Και το αφήνουμε να λιώσει εντελώς και αυτό θα το προσθέσουμε μετά μέσα στους ξηρούς καρπούς. Το βούτυρό μας λοιπόν έχει λιώσει. Θα τακτοποιήσουμε εδώ λίγο την κουζίνα μας. Έτσι και θα πάμε να ρίξουμε το βούτυρο μέσα στους ξηρούς καρπούς. Εδώ. Σιγά σιγά. Παντού. Και μετά με το ίδιο κουτάλι που έχετε ανακατέψει το βούτυρο, εδώ θα ανακατέψουμε τους ξηρούς καρπούς με το βούτυρο που έχει λιώσει. Καλά καλά. Θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία βάση στα ποτήρια σας. Εδώ έχουμε 3 διαφορετικά ποτήρια, τα δούμε, πιο χαμηλά, πιο ψηλά και όπως είναι και έχουμε ανακατέψει καλά το βούτυρο με τους ξηρούς καρπούς, θα βάλουμε από 2-3 κουταλιές, 2 μεγάλες κουταλιές σε κάθε ποτήρι. Τώρα βλέπετε ότι είναι ζεστό γιατί είναι το βούτυρο, αλλά αυτό θα έρθει να κρυώσει. Αν είναι τώρα που ανοίγει και ο καιρός και εδώ και στην Κύπρο έχει ζέστη, μπορείτε να το βάλετε λίγο στο ψυγείο. Καλό είναι να παγώσει όπως και η κρέμα που θα φτιάξουμε μετά.
Εδώ. Το υπόλοιπο φυσικά είναι για να φτιάξουμε και άλλα ποτήρια. Τώρα θα φτιάξουμε εμείς τρία για να δούμε πώς γίνεται το γλυκό μας. Το βάλουμε αυτό λοιπόν εδώ και πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε την κρέμα μας. Για την κρέμα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα μίξερ το οποίο έχει σύρμα και για αρχή θέλουμε την κρέμα γάλακτος την οποία θα τη βάλουμε μέσα στο μπολ. Καλό είναι το μπολ να είναι παγωμένο, αν μπορείτε να το έχετε βάλει και στην κατάψυξη ακόμα καλύτερα για να χτυπηθεί ωραία η κρέμα. Και άχνη ζάχαρη που θα τη βάλουμε σε λίγο. Πάμε να χτυπήσουμε λοιπόν να γίνει σαν μια ωραία σαντιγή. Η κρέμα έχει αρχίσει λοιπόν και πίζει και τώρα θα ρίξουμε σιγά σιγά μέσα την άχνη ζάχαρη για να γίνει λίγο έτσι πιο γλυκό, γιατί θα ρίξουμε μέσα και 300 γραμμάρια γιαούρτι διαλεχτό. Ρίχνουμε λοιπόν όλη την άχνη ζάχαρη και ανοίγουμε το γιαούρτι μας εδώ και θα βάλουμε κουταλιά μέσα 300 γραμμάρια. Εδώ και θα αρχίζει να δένει και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία κρέμα γιαουρτιού. Είναι 0%, είναι άπαχο και έτσι θα μειώσετε και τα λιπαρά για αυτό το γλυκό. Θα το βάλετε όλο 300 γραμμάρια και μετά θα μοιράσουμε αυτή την κρέμα σε ποτήρια. Και μένουν ακόμα εδώ 2 κουταλιές, το βάζουμε καλά να μην μείνει τίποτα. Εδώ και άμα μείνει λίγο γιαουρτάκι, είναι τόσο ωραίο, πρόκειται και σκέτο. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο να πάει παντού και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Ανοίγουμε λοιπόν το μίξερ μας, εδώ. Και θα πάρουμε μια μαρίζα για να πάρουμε καλά παντού όλη την κρέμα, ένα τελευταίο ανακάτεμα και μετά κουτάλι καθαρό και παίρνουμε τα ποτήρια μας και γεμίζουμε την κρέμα περίπου 1,5 δάχτυλο κάτω από το χείλος του ποτηριού, κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε, αν θέλετε, να τη γεμίσετε και με μία σακούλα ζαχαροπλαστικής, αλλά για να μην λερώνετε, με ένα κουτάλι, κατευθείαν, γίνεται τέλειο. Βλέπετε αυτό, 1,5 δάχτυλο, κάτω από το χείλος του ποτηριού. Μπορείτε να φτιάξετε τουλάχιστον 8 κρέμες με αυτή τη δόση που σας έχω δώσει, 8 ποτήρια. Αν είναι πολύ μεγάλα, θα είναι γύρω στα 4 με 6 ποτήρια, αναλόγως το πόσο μεγάλο είναι. Εδώ. Αυτό να πούμε ότι μπορεί να φαγωθεί και έτσι, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη συνταγή και θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ ωραίο ανανά φρέσκο, τον οποίο τον πήρα από το Ντέλο και μου τον φέρανε δηλαδή. Εδώ να βάλουμε και το κοντό από εδώ για να το βλέπει ο φίλος μου ο Νίκος εδώ, όμορφα, ωραία. Θα αφήσουμε λοιπόν την κρέμα μας για λίγο στην άκρη. Ιδανικά τώρα αυτά είναι ωραία να τα βάλουμε στο ψυγείο, να παγώσουν λίγο για να μπορέσει να μπει ο ανανάς. Το ανανάς τον οποίο θα το φτιάξουμε τώρα. Λοιπόν, τον έχω εδώ, από το Οντέλο λοιπόν, μου φέρανε τον ανανά, φρέσκο. Και μην ξεχνάτε, στο 8085-85 μπορείτε να περάσετε την παραγγελία σας και φυσικά μέσα από το www.odelo.com. Λοιπόν, πώς καθαρίζουμε τον ανανά. Κόβουμε το κομμάτι το πάνω, βλέπετε πόσο ωραίος και φρέσκος είναι και ξεκινάμε μετά και κόβουμε γύρω γύρω τον ανανά μας έτσι ώστε να μην μένουν αυτά που λέμε τα μαυράκια. Εδώ, έτσι και γύρω γύρω λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο κόβουμε όλον τον ανανά. Εδώ, το κάτω μέρος. Και μετά αυτά τα πετάμε. Εδώ. Και συνεχίζουμε να κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Θα κόψω εγώ σε κυβάκια.
Το κέντρο φυσικά του ανανά δεν το κόβουμε γιατί είναι πολύ σκληρό. Κόβω προς το παρόν αυτό. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε μέσα σε ένα ράπ και να το φυλάξετε στο ψυγείο σας. Και κόβουμε μικρά, πολύ μικρά κυβάκια για να έρθουν να μπουν πάνω στην κρέμα. Εδώ. Μην ξεχνάτε όλες αυτές τις συνταγές. Μπορείτε να τις δείτε στο OK που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή μαζί με την σημερινή. Και φυσικά στο Facebook Κόκκινο Ποδήλατο στα ελληνικά γίνετε φίλοι. Ήδη είναι αρκετοί οι φίλοι μας και μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και φυσικά τις συνταγές της εκπομπής. Θα συνεχίσω λοιπόν να κόψω όλο τον ανανά σε μικρά καρεδάκια και θα συνεχίσουμε να δούμε πώς γίνεται η συνταγή μας. Ο ανανάς μας λοιπόν είναι έτοιμος. Θα φέρω λίγο πιο εδώ το ξύλο μου για να μπορέσω να βάλουμε ένα τηγάνι πάνω στο μάτι μας για να αρχίσουμε να κάνουμε τον ανανά. Παίρνουμε λοιπόν ένα καθαρό τηγάνι και θα χρειαστούμε λίγο ginger, το οποίο θα το κόψω. Δεν θέλουμε πάρα πολύ, θέλουμε λίγο. Εγώ θα το καθαρίσω με το μαχαίρι. Μπορείτε αν θέλετε να το καθαρίσετε και με το κουτάλι. Εδώ. Καθαρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο και θα ψιλοκόψω λίγο μαζί με ξύσμα από lime και θα κάνουμε τον ανανά στο τηγάνι. Και φυσικά μετά, άμα θέλετε, μπορείτε να το σερβίρετε κρύο ζεστό ή να το αφήσετε να κρυώσει αυτό, τον ανανά δηλαδή με το lime και το ginger, και να το σερβίρετε. Βάζω λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, λίγο ginger, το οποίο θα το ψιλοκόψουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα βάλουμε το τηγάνι μας να ζεσταθεί χωρίς λιπαρό στοιχείο. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο βούτυρο, γιατί μπορεί να καραμελώσει και να γίνει και ωραίο με τη ζάχαρη. Να, άμα θέλετε, μπορείτε να έχετε λίγο βουτυράκι και να βάλετε ένα κομμάτι έτσι, να έρθει να λιώσει. Το αφήνουμε λοιπόν να ζεσταθεί, όπως είναι, και προσθέτουμε μέσα το τζίντζερ μας. Εδώ θα πάρουμε μία ξύλινη κουτάλα. Ζεστάνουμε το τζίντζερ μαζί με το βούτυρο και θα προσθέσουμε μέσα τον ανανά και την καστανή ζάχαρη για να έρθει ο ανανάς να καραμελώσει. Βάζουμε λοιπόν τον ανανά μας εδώ. Το πιο ωραίο πράγμα είναι να πάρετε φρέσκο ανανά. Μπορείτε να τον παραγγείλετε όπως το παρήγγειλα εγώ από το Ντέλο. Πολύ εύκολα. Πολύ πιο νόστιμος. Πολύ πιο ωραίος. Αυτό που λέω εγώ, πολύ πιο ζουμερός. Λίγο χαρτάκι να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Θα ανακατέψουμε και θα ξύσουμε λίγο ξύσμα lime. Εδώ. Θα μιλώνω λίγο τη φωτιά να μην μου καεί ο ανανάς. Θα πάρουμε το lime το οποίο το έχουμε πλύνει καλά και με το ψηλό του τρίφτη θα έρθω και θα τρίψω λίγο ξύσμα. Θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα στον ανανά. Αχ, ήδη μύρισε. Εδώ. Θέλω μόνο το πράσινο κομμάτι, μην παίρνετε το λευκό του κομμάτι για να είναι ωραίο το άρωμα. Και θα βάλουμε μέσα και τη ζάχαρη, την καστανή και θα έρθει αυτό να λιώσει και να καραμελώσει. Αυτό λοιπόν, αν είναι κρύα η κρέμα, μπορείτε να το σερβίρετε ζεστό από πάνω, να το σερβίρετε κατευθείαν ή αλλιώς θα αφήσετε λίγο να κρυώσει και θα το σερβίρετε. Βλέπετε, καραμελώνει πολύ γρήγορα η καφέ, η καστανή, η ζάχαρη και θα πάρουμε και μερικά φιλαράκια δυόσμο, θα τα ψιλοκόψουμε, θα μπουν και αυτά μέσα στον ανανά και έχετε ένα γλυκό γιαουρτιού με το διαλεχτό, πραγματικά εκπληκτικό. Λοιπόν, το βάλουμε αυτό εδώ πίσω στο νεράκι του, ανακατεύουμε καλά τον ανανά και ταυτόχρονα ψιλοκόβουμε το δυόσμο. Μου ζητήσατε λοιπόν ένα γλυκό γιαουρτιού, μου είχαν ζητήσει από ένα χωριό, να το, είναι εδώ και θα συνεχίσουμε φυσικά και με άλλες πολύ ωραίες συνταγές και από μένα αλλά και με τις κυρίες εδώ στο Δάλι που θα μου φτιάξουν πραγματικά πολύ ωραία και πολύ νόστιμα πράγματα. Βλέπετε ότι αρχίζει ο ανανάς και καραμελώνει και πραγματικά αν μπορούσατε να μυρίσετε βγάζει όλο το άρωμα από το lime, από το ginger, από την καραμέλα που κάνει η ζάχαρη. Εδώ κάπου λοιπόν θα σταματήσω το καραμέλωμα όπως είναι εδώ και θα το αφήσω
όπως είναι εδώ στην άκρη, κανονικά να κρυώσει λίγο, γιατί αν το βάλω έτσι ζεστό στην κρέμα μου, θα χαλάσει εντελώς. Και μόλις κρυώσει, θα βάλουμε από πάνω το δυόσμο το ψιλοκομμένο. Θα τον πασπαλίσουμε παντού, θα τον ανακατέψουμε και μετά όταν κρυώσει θα σερβίρουμε. Και φυσικά μετά εμείς θα φωτογραφίσουμε για να δείτε τη συνταγή φωτογραφημένη στο OK. Λοιπόν, βάζει το δυόσμο όταν κρυώσει και σερβίρεται. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η συνταγή. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ στο δάλι για να μαγειρέψουμε κάτι ακόμα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, με μια κυρία από εδώ από το χωριό. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Οι κάτοικοι Δαλίου ανέκαθεν ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και διάφορες άλλες καλλιέργειες λόγω ότι το έδαφος ήταν πολύ έφορο. Το Δάλι κατέχει την πρώτη παγκύπρια θέση σε παραγωγή γάλακτος. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η παραγωγή αυτή ανέρχεται σε 100.000 περίπου λίτρα γάλα κάθε μέρα. Εντάξει, η αλατοτροφία στο Δάλι πρέπει να άρχισε από πολλά παλιά. Εγώ είμαι πιο μικρός, ακριβώς δεν το γνωρίζω. Απλά ξέρω ότι ήταν από πολλά παλιά. Έχει αρκετές οικογένειες που ασχολούνται με την αλατοτροφία. Ήταν η ζήση των γονιών μας, το ξέρω εγώ. Και μετά σιγά σιγά μπήκαμε και εμείς στο επάγγελμα. Η δουλειά είναι αρκετά δύσκολη, διότι είναι καθημερινά. Ανά πάσα στιγμή, όπου είσαι, όπου βρίσκεσαι, πρέπει να είσαι, ο μισός πρέπει να είσαι στη φάρμα. Εδώ στο Δάλι λοιπόν είμαστε και θα μαγειρέψω μαζί με την κυρία Ειρήνη. Μαζί με την κυρία Ειρήνη Ζαλιστή. Τι ωραίο επίθετο είναι αυτό, ε? Πρώτη φορά το ακούω στην Κύπρο αυτό το επίθετο, ναι, το Ζαλιστή. Ναι, είναι σπάνιο. Από πού βγαίνει? Φαίνεται ήταν Ζαλίστη του παππούς. Ο παππούς, και το λέγανε τέτοιο και έγινε Ζαλιστής. Είχαν το μες το σώιν τους να ζαλίζονται, ναι. Πω. Εσείς με τι θα με ζαλίσετε σήμερα? Κουπέπια με κολοκάσι. Κολοκάσι με κουπέπια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αν και πήγα στη Σωτήρα που βγάζουν το κολοκάσι και εκεί στα χωριά, αυτή τη συνταγή δεν μου την κάνανε. Ναι. Πρώτη φορά τη βλέπω. Και άρα είναι μια χαρά. Πιο ευγέστα. Ε? Είναι πιο ευγέστα. Ναι. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή, κυρία Ειρήνη? Κολοκάσι. Κολοκάσι το έχουμε κρέας εδώ. Κρέας χοιρινό πρώτα. Κολοκάσι το έχουμε εδώ. Ναι. Ωραία. Το χοιρινό το κρέας. Το χοιρινό, βλέπω κιμάς. Το ρύζι, δυόσμος. Μαϊντανός. Ντομάτα χυμό. Ντομάτα φρέσκα μπορούμε να κάνουμε. Α, ωραία, θα την κάνουμε. Να την τελειώσουμε. Κρεμμύδι, τα φύλλα και μυρωδιές. Ναι, και μυρωδιές. Το λεμόνι που θα το βάλετε? Και μέσα στα κουπέπια και μέσα στο βάζετε, κολοκάσι. Α, βάζετε, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το γκάζι μας, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Τα έχουμε όλα. Λοιπόν, να βάλουμε τη φωτιά, τη μαγείρισα στη φωτιά. Βάλω λίγο πιο δυνατά για να ζεσταθεί. Εντάξει. Ωραία. Για με τι ξεκινάω, βάζω λαδάκι? Ναι. Ένα ποτήρι? Να το δούμε. Να το δούμε. Ωραία. Κόψαμε λάδι, είναι πρώτα βάλαμε πιο πολύ. Τώρα λίγο πιο λίγο, Ναι. Ωραία. Να το αφήσουμε λοιπόν. Καλό, ναι. Το αφήνουμε να ζεσταθεί για να βάλουμε μέσα το χοιρινό μας. Πόσο βάζουμε, αυτό είναι περίπου ένα κιλό. Ένα κιλό, να σου πω εγώ κατά κρύβια να μου μαγειρέψω. Έχω μεγάλη κατσαρόλα και κάνω 2,5 με 3 κιλά χοιρινό. 2,5 με 3 κιλά κολοκάσι. Κατάλαβα. Και ένα κιλό κιμά για να μας κάνεις. Ωραία.
Αυτό λοιπόν είναι το κρέας μας. Και εσείς δηλαδή δεν φτιάχνετε ένα κιλό, γιατί οπότε κατάλαβα μαγειρεύετε για 15-16 άτομα στο σπίτι. Ναι, αφού έκανα τρία εισδόσεις σήμερα. Κυρία Ειρήνη, πόσα εγγόνια έχετε? 8 εγγόνια. Έτσι είμαστε και οι μεγάλοι. Κατάλαβα. Το... Λοιπόν, το λαδάκι μας έχει κάψει. Ναι. Να αρχίζω να βάζω το κρέας μέσα. Ναι. Α, τι ωραία. Πρέπει να πάρει πολύ χρώμα. Εγώ συνήθως μαγειρεύω με πιο σιγάνι. Πιο χαμηλή φωτιά, ωραία. Μην χαμηλώσουμε λοιπόν, γιατί η αλλαγή δεν είναι φωτιά. Έκαψε πολύ. Ναι. Ωραία. Εδώ. Το φραγγίδι για να μην έχει και νερά. Α, και βάλτε το αυτό να το κλείνουμε μετά. Αν κάνεις το κρεοκάσι σκέτο, βάλεις σε λίγο. Αλλά αν κάνεις και βάλεις τούτες τις μυρωδιές, δεν χρειάζεται. Τώρα θα μου μάθεις όλα τα μυστικά, κύριε Ειρήνη. Το ανακατεύω να πάρει χρωματάκι, ναι. Αλατάκι και περάκι βάζεις τώρα ή μετά? Εγώ κάνω τα βάλουμε στο τέλος. Η κάθε νοικοκυρά έχει τα δικά της πράγματα. Όταν βάλω το νερό και τη σάλτσα. Θα βάλετε άλλα τα. Ωραία, το ανακατεύουμε αυτό εδώ. Και όσο το ανακατεύω εγώ, εγώ εσείς να θα φτιάξω το κολοκάσι. Κυρία Ειρήνη, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας φαγητό? Ένα θα μου πείτε. Είναι αυτό που το ρωτάω πολλές φορές στην εκπομπή. Αν μια εβδομάδα ήσασταν κάπου και ήσασταν μυστικοί και δεν είχατε φάει τίποτα, ελάτε να το καθαρίσετε εδώ για να είστε κοντά μου. Σας θέλω κοντά μου. Ήσασταν μυστικοί, τι θα διαλέγατε? Κλέφτικο. Κλέφτικο, ε. Μια εβδομάδα μυστικός, τι θα διαλέξει? Κλέφτικο θα διαλέξει. Τώρα τι κάνετε? Κόβετε το κολοκάσι, αλλά μου το είπατε αλλιώς. Τσακριστό. Τσακριστό, το τσακρούμε. Τσακρούμε λοιπόν. Ακόμα και τις πατάτες, άμα δεν τσακρίσεις, είναι πιο ευαίσθητες. Πιο νόστιμες, ε. Ωραία. Εδώ. Ανακατεύουμε καλά. Και βλέπουμε ότι το κρεατάκι μας παίρνει χρώμα. Θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά, γιατί μία θα μιλώσει αρκετά, κυρία Ειρήνη. Αυτό το φαγητό το φτιάχνετε συχνά? Ναι. Ε? Εντάξει. Σας αρέσει? Μια φορά κάθε 10 μέρες, 15. Στο Δάλι γεννηθήκατε? Όχι. Πόσα χρόνια μένετε στο Δάλι όμως? 41. Πω. Είναι σαν να είστε από το Δάλι, έτσι δεν είναι? Ναι. Θυμάστε έτσι καμιά ιστορία από παλιά? Το Δάλι. Ναι. Εντάξει, όταν ήρθαμε στο Δάλι δεν ήταν τόσο ωραίο το χωριό. Τώρα είναι πιο ωραίο. Ναι. Ναι. Εξελίχθηκε. Εξελίχθηκε. Άρα πολύ και αγαπούμε είτε. Αυτό είναι ωραίο. Και πάνε και τα εγγόνια εδώ σχολείο, ε. Ναι. Για να δες το φαγητό. Εσύ πρέπει να το δεις πού είναι η κοκκυρά. Θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα, ε. Ναι. Να το ανακατεύω ή να το αφήσω στην ησυχία του? Εντάξει, άφησε το να πάρει. Να το αφήσω λίγο, μην το ζαλίζω. Ωραία. Θα το αφήσουμε λοιπόν αυτό να μην το ζαλίζω, γιατί όπως είπαμε το τίθετό σας πως είναι η κυρία Ζαλιστή, και για να μην σας ζαλίσουμε και εσάς, θα κόψουμε το κολοκάσι και θα συνεχίσουμε πολύ γρήγορα. Και έτσι τελειώνει και το κολοκάσι, ε. Και αυτό έχει πάρει χρώμα, αλλά επειδή δεν μ' αρέσει να αφήνω, κυρία Ειρήνη, ναι, δεν μ' αρέσει να αφήνω πράγματα στη μέση, ούτε στη μαγειρική, ούτε στην κουβέντα. 41 χρόνια εδώ στο Δάλι. Ναι. Αλλά πού γεννηθήκατε όμως? Στη Λάπιθο. Στη Λάπιθο. Αρχιά είναι και Ρήμια. Α, μάλιστα. Είναι ωραιότατο. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ όμορφο χωριό. Τι να σας λέω. Αυτό το φαγητό έχει... Θάλασσα, παιδί. Γιατί έχει... Θάλασσα, παιδιάδα και βουνό, ο πενταδάχτυλος. Πέρα από τον πενταδάχτυλο. Ωραία. Στην άλλη πλευρά. Μέχρι πόσο χρονών ζήσατε εκεί? Ήμουν 23 χρονών. Μάλιστα.
Αν τα προσθέσω, κατάλαβα και την ηλικία σας. Αλλά αυτό το προσπερνάμε και θέλω να μου πείτε, αυτό το φαγητό έχει καταγωγή από εκεί? Έχει. Το κάνανε. Ναι, το κάνανε. Και μάλιστα, άμα οι νοικοκυρές, αφού δεν είχαν καταψύχτες πρώτα να φυλάνε τα φύλλα, γυρίζα στην αυλή και ό,τι φύλλων πιπεριάν, λάχανον, ό,τι φύλλων βρίσκα το στην κάνανε. Αυλή, το κάνανε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και μετά θα σας εκμυστηρευτώ κάτι, αλλά πρώτα θα βάλουμε το κολοκάσι στη μαγείρισα. Πείτε μου, τι το θέλετε. Νερό. Πρώτα το νερό. Το νερό. Λοιπόν, έχουμε νεράκι εδώ. Ναι. Να βάλω και θα μου πείτε stop, να το καλύψει. Ναι, γιατί βγάζει και νερό το κολοκάσι. Και να μας γελάσει πολύ. Θα μου πεις stop. Νομίζω ότι τώρα είμαστε ok, ε? Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Για να το κουνήσουμε λίγο να δώσει νοστιμιά. Αυτό ξέρεις, δίνει νοστιμιά. Παίρνει όλα τα γλάσσα από κάτω και γίνεται άλλο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, βάλαμε λοιπόν το λάδι μας. Μπορεί να το κάνεις και με ελαιόλαδο, άμα θες να το κάνεις πιο δυνατό. Ναι. Το κρέας πήρε χρώμα, δεν έχουμε βάλει αλάτια πιπέρια και προσθέσαμε το νερό μας μέχρι να το καλύψει. Ναι. Τώρα θα βάλετε την ντομάτα, που είναι χυμός ντομάτας, σάλτσα ντομάτας δηλαδή. Περίπου 4 κουταλιές. Ε? Ναι. Εντάξει, έχουμε βάλει 1 κιλό κρέας. Θα ανακατέψω λίγο. Και το βάζουμε στη φωτιά να αρχίζει να σιγοβράζει. Ναι. Το κολοκάσι πότε θα το βάλουμε, κυρία Ειρήνη? Όταν βράσει το νερό, πάντα. Ωραία. Πρέπει να βράσει το νερό και μετά βάζει το κολοκάσι. Θα το αφήσουμε λοιπόν να βράσει το νερό και μέχρι να βράσει το νερό θα σας πω κάτι. Ναι. Έχω γυρίσει τόσα χωριά. Ναι. Έχω μαγειρέψει με τόσες γιαγιάδες νέες κοπέλες. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω ένα πρόσωπο, όχι ότι δεν είναι χαμογελαστά όλα αυτά, είναι το πρόσωπο το οποίο. Αυτές οι ρητίδες που είχε η κυρία Ειρήνη δεν είναι της ηλικίας της. Είναι από το χαμόγελο και τη χαμογελάει όλο της το πρόσωπο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα αφήσουμε να βράσει το νερό και μόλις βράσει θα βάλουμε μέσα το κολοκάσι. Εντάξει. Εντάξει. Άντε. Χαμογελαστή μου Ειρήνη, έβρασε το φαγητό. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να ρίξουμε το κολοκάσι μέσα. Ναι. Το ρίξω σιγά σιγά. Ωραία. Αυτό τώρα είναι δύο ρίζες, ε? Ναι, δύο. Δύο κολοκάσια. Βγάζει και νερό, το ίδιο το κολοκάσιο. Βγάζει πολύ νερό, ναι. Βγάζει νερό, ναι. Βέβαια. Γι' αυτό λέω να μην βάλουμε. Θέλει πιο πολύ ώρα να το καταστήσεις μετά, άμα βάλεις πάρα πολύ νερό. Ναι, για να εξατμιστεί το νερό. Όπα. Λοιπόν, εδώ. Αυτό. Το βάζω όλο από πάνω, ναι. Ναι, ναι. Εδώ. Τέλεια. Και του ρίχνω και ένα ανακάτεμα. Ναι. Λίγο να πάει παντού, ε. Ναι. Και τώρα τι θα κάνουμε λοιπόν, αυτό το σκεπάζουμε ή το αφήνετε? Ναι, σκεπάζουμε το. Το σκεπάζουμε. Το καπάκι της κατσαρόλας το έχουμε? Ναι, έχουμε. Έλα, θα το ανακατέψω εγώ και βρέσεις το καπάκι της κατσαρόλας. Και τώρα κάπως έτσι θα βρούμε το καπάκι της κατσαρόλας. Τσακ. Ωραία. Άντε, σκέπασέ το και ας με το καλό του, γιατί νομίζω αρκετά το ζάλισα, κυρία, ναι, ζαλιστή μου. Ναι, ναι. Χαμηλώσω και τη φωτιά να σιγουράσει. Θέλει ακόμα λίγο νερό. Το ζαλίσω ή λίγο νεράκι. Θα βγάλει αρκετό. Θα βγάλει, ναι. Είναι μια χαρά. Ναι. Πάμε. Προσθέτουμε μετά. Βάλαμε το λαδάκι μας, το κρεατάκι μας, το νεράκι μας, την ντομάτα μας. Έβρασε και βάλαμε και το κολοκάσι μας. Δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι. Μετά, ναι. Μετά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τα κουπέπια μας. Τα κουπέπια τα οποία έχουμε ξαναφτιάξει στην εκπομπή κουπέπια και άλλες κυρίες, αλλά εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί θα τα φτιάξει και θα τα βάλεις από πάνω μέσα στην ναι, κατσαρόλα. Έτσι έμαθα από τη μάμα μου. Έτσι είναι, κάθε μάμα έχει τη συνταγή της. Και έτσι, κυρία Ειρήνη, να μην τηγανίζω ούτε το κυμάν ούτε το κρεμμύδι. Άλλες συνταγές βάλω... που κάναμε ήταν τηγανιτά. Αυτά είναι ομά. Δεν με χρειάζεται. Και είναι πιο εύκολα, θέλω δεν να τα χρειάζεται. Δω. Πόσο κυμά έχουμε εδώ, μισό κιλό. Μισό κιλό, μισό ποτήρι ρύζι. Μισό ποτηράκι ρύζι.
Ωραία. Να κόψουμε το κρεμμύδι. Κόψε το κρεμμύδι. Εγώ κατακρύβια με τα μωρά που έχω. Ναι. Το βάζω στο blender. Όπως να θέλεις. Να μην βλέπουν κρεμμύδι. Εδώ, έρθω στο blender να το βάλω. Και να βάλουμε και την ντομάτα. Ρίξω μου εδώ μέσα. Μπορώ να βάλουμε και την ντομάτα μαζί μέσα. Ναι. Πάμε. Και όπως λένε εδώ το χωμά. Καλό. Καλό. Πάμε. Βάλε μέσα. Να τα χτυπήσουμε όλα. Γι' αυτό φτάσαμε στο 2015 να έχουμε μηχανήματα, όχι για να τα έχουμε πάνω στο ράφι, αλλά να τα χρησιμοποιούμε. Σωστά. Εγώ 2-3 που καταστρέψα ως τώρα. Δεν ναι. Μπορώ να κάνω χωρίς. Ναι. Αφού βγήκαν τα μηχανήματα, πιάνω τρίφτη. Τα ζάλισες. Ναι. Εντάξει. Τώρα είσαι εγώ πώς θα τα ζαλίσω. Κρατάς το χέρι και ναι. Βάζεις το... Μην ανησυχείς. Τώρα εγώ θα το... Ξέρεις το. Θα το φτιάξω εγώ τώρα εδώ. 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 Αυτό θα μπει από πάνω. Ναι. Και τώρα ήρθε η ώρα του. Κοίτα να δεις. Θες πολύ ψηλό κομμένο. Εντάξει. Είναι εντάξει ή θες λίγο ακόμα. Όχι, ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Κυρία Ειρήνη, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ναι. Εδώ. Φέρτο, το βάλω εγώ εδώ μέσα όλο. Ναι. Κοίτα τι ωραίο που έγινε. Εδώ. Γιατί τα μωρά δεν θέλουν να φαίνεται το κρεμμύδι ναι. Μέσα. Δεν τους αρέσει. Ναι, εντάξει. Κάτσε, μην πάει τίποτα χαμένο γιατί. Εντάξει. Το έχουμε αγοράσει. Ναι. Εδώ. Άρα βάλαμε το κιμά μας, βάλαμε το ρύζι, βάλαμε την ντομάτα μαζί με το κρεμμύδι. Ναι. Τι άλλο θα βάλεις εδώ μέσα τώρα. Αυτά τα. Αυτά θα στα ψιλοκόψω εγώ να δεις τώρα. Ναι. Τι ωραία που θα γίνουνε. Φέρε μου εδώ, τα κάνεις πολύ ψιλοκομμένα ή χοντροκομμένα. Όχι, ψιλοκομμένα. Έτσι, εδώ. Έτσι τα ψιλοκόβουμε. Έτσι καλά είναι? Ή τα δες ακόμα πιο ψιλοκομμένα. Καλά είναι. Α, σ' αρέσει. Ναι. Έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό στην κουζίνα σας να έχετε μαχαίρια που κόβουν. Ναι. Θα σας κάνουν τη ζωή ακόμα ναι. Πιο εύκολη. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτά τα βάζουμε και αυτά μέσα λοιπόν. Ναι. Έλα. Τι ωραία που μύρισε ο μαϊντανός και ο δυόσμος. Φρέσκος μαϊντανός, φρέσκος δυόσμος. Το καπάκι μας να το ανοίξουμε γιατί έχει αρχίσει και βράζει αυτό ή όχι ναι. Ακόμα. Κοιτάξτε τι ωραίο. Να το κλείσω. Νερό, ναι, κάτι. Να το αφήσω ανοιχτό. Ναι. Να το αφήσω ανοιχτό λοιπόν αυτό εδώ. Ωραία. Και... Τι άλλο θα βάλουμε εδώ μέσα. Θα βάλουμε τις μυρωδικές μας. Για δώσε μου εδώ. Να βάλουμε λίγο πιπεράκι. Ε. Να βάλουμε άλλας. Ναι. Κανελίτσα. Ναι. Έχει χωριά που βάζουν και αρτισά. Αρτισά, ναι. Κίμινο. Σε αυτό που είχα κάνει εγώ είχαν βάλει και αρτισά. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο, αυτό και ανακατεύουμε καλά. Σάλτσα. Α, βάζεις και σάλτσα ντομάτα. Βάλουμε και λεμόνι. Και λεμονάκι. Και μετά, είτε με ένα κουτάλι είτε με το χέρι, ναι. Ανακατεύουμε καλά όλα μας τα υλικά. Θέλετε να μου τα επαναλάβετε άλλη μια φορά, αν και ναι. Μην ανησυχείτε, αν τα έχετε χάσει από την καρτέλα, πολύ εύκολα θα τα βρείτε και στο site μας και στο site και στο Facebook στο κόκκινο ποδήλατο αλλά και στο Kate την Κυριακή με τη σημερινή θα δείτε τη συνταγή της κυρίας Ειρήνης γραμμένη και φωτογραφημένη. Το λεμονάκι του δίνει άλλο πράγμα έτσι. Ναι. Θέλει ανακάτεμα καλό. Ε, κυρία Ειρήνη. Ναι. Να πάει παντού μα ήταν όστο. Εδώ. Το ρύζι. Και τα κάνεις μεγάλα ή μικρά? Όχι, μεγάλα. Μεγάλα, ε. Να φτυχούν. Να φτουρίσουνε ναι. Που λέει, να γίνει να φάει εδώ, να φάνε τα εγγόνια, ναι. Να φάνε όλοι. Έχετε, πήγα και είδα κιόλας και είδαμε εδώ στην εκπομπή, έχετε πολύ ωραίες εκκλησίες εδώ στο Δάλι, ε. Ναι.
και πολύ όμορφα τα στενά σας, τα κτίσματα. Είχαν και Τούρκους. Ναι. Ναι. Είδα και το μιναρέ. Είδα το μιναρέ, το τζαμί που ήταν εκεί πέρα, ναι. Το πέρασα με το ποδήλατο απ' έξω. Ναι. Με το κόκκινο ποδήλατο, κυρία Ειρήνη, έχω πάει παντού. Ναι. Και έχω ακόμα να πάω τώρα που καλοκαιριάζει και ανοίγει και ο καιρός τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα πάω και σε άλλα χωριά. Φαντάζομαι την Ελλάδα δεν μπορείς να τη γυρίσεις. Πολύ μεγάλη. Όλα μπορείς να τα γυρίσεις. Ναι, αρκεί με ποδήλατο. Όλα μπορείς να τα γυρίσεις μέχρι και το γύρο του κόσμου μπορείς να κάνεις. Αρκεί να έχεις θέληση και αγάπη για αυτό που κάνεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εσείς έχετε αγάπη για τα κουπέπια, γι' αυτό πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε. Κάτι μου έλεγες πριν, αυτό ήταν εκτός κάμερας, ότι οι παλιά νοικοκυρές τι είχαν, είχαν αμπέλια έξω και τα βγάζανε εκείνη την ώρα. Τι μου πες. Ότι βρίσκαν από τον κήπο τους, γιατί δεν είχαν καταψύχτες. Μάλιστα. Να φυλάγουν τα φύλλα. Mm-hmm. Ενώ τώρα φυλάγουμε φύλλα πάρα πολλά. Τα κόβεις και τα βάζεις, τα ζεματίζεις και τα βάζεις στην κατάψυξη, έτσι όχι, δεν είναι. Τίποτε. Ομά. Ναι. Α, ομά και τα ζεματίζεις μετά. Ναι. Αυτά τα έχεις ζεματίσει, όχι. Όχι. Α, είναι ομά. Όταν βγει, ομά την κατάψυξη, όταν βγει δηλαδή. Από την κατάψυξη είναι ναι, έτσι. Έτσι, τρυφερό. Ναι, σαν ζεματισμένο. Αυτή μυρίζει πολύ ωραίο. Ναι. Και τα τυλίγουμε λοιπόν. Για δείξε μου και εμένα. Εδώ. Σωστά το έβαλα. Ναι. Βάζουμε τις ίνες από τη μέσα μεριά. Ναι. Και λογικά τυλίγω ένα εδώ. Ένα εδώ. Λίγο. Μέσα. Ξανά μέσα. Εδώ. Και τσακ, κάνω και ένα έτσι εγώ. Καλύτερο. Έτσι το κάνει η γιαγιά μου, ναι. Εδώ. Ωραία. Εμένα βέβαια δεν φεύγει ο κοιμάς απ' έξω, αλλά έτσι το έχω μάθει. Εσένα η γιαγιά σου έμαθε έτσι, η δικιά μου έμαθε αλλιώς. Ναι. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και θα φτιάξουμε όλα μας τα κουπέπια και θα τα βάλεις πάνω στην κατσαρόλα. Ναι. Φτιάξτε λοιπόν και θα δούμε μετά πώς μπαίνουμε στην κατσαρόλα. Τα φτιάξατε όλα τέλεια. Βοήθησα κι εγώ λίγο στο τύλιγμα. Πάμε να τα βάλουμε μέσα. Ναι. Λοιπόν, τα βάζω έτσι από πάνω. Ναι. Αυτό πρώτη φορά το έχω δει. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πάντα λένε το πιάτο από κάτω, τα φύλλα, στα κουπέπια. Εσείς το κάνετε εντελώς διαφορετικά. Αυτό το μάθει η μάμα σου, το φαγητό. Ναι. Η οποία το έχει μάθει από τη δικιά της μάμα. Βέβαια. Άρα αυτό λοιπόν είναι ένα φαγητό που το φτιάχνατε στο χωριό. Μα φτιάχνονται και στο δάλι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Έχω γυρίσει στη Μισή Κύπρο. Αυτό το φαγητό δεν το ξανά είδα. Λοιπόν, τα βάζω όλα έτσι. Και παίρνει τις γεύσεις που έχει μέσα ο κοιμάς. Ναι, βέβαια. Θα γίνεται αυτό λουκούμι. Ναι. Βάλουμε και λίγο αλάτι μέσα στο φαγητό. Λίγο άλας. Και βάζουμε καπάκι. Πόση ώρα το αφήνουμε αυτό να ψηθεί? Θέλει 3/4 περίπου. Α, θέλει 3/4. Ναι. Σε σιγανή φωτιά, σιγά σιγά ναι. Να βράσει, όχι δυνατή έτσι. Ναι. Ωραία, όχι πάρα πολύ αλάτι γιατί έχουμε και πίεση. Ναι. Λοιπόν, χαμηλώνω λοιπόν τη φωτιά. Δοκιμάζουμε. Το ζουμάκι. Ναι, είναι το μόνο φαγητό που δοκιμάζω το ζουμί για να γίνεται. Δω το λεμόνι. Α, μάλιστα. Αν χρειαστεί βάζετε και λίγο από πάνω. Ναι. Για δοκίμασε κυρία Ειρήνη μου. Δοκιμαστείς κυρία Ειρήνη. Μια χαρά είμαστε. Και αλάτι και λεμόνι. Και αλάτι και λεμόνι. Λοιπόν, βάλε και αλάτι και λεμόνι. Βάλει και λατάκι. Εδώ. Δεν βάζω παραπάνω. Ποιος θέλει να βάλει στο πιάτο ναι. Μετά θα μας ανέβει η πίεση. Οπ. Αυτό να το γράψετε για τα best of. Έλα, έχεις το υπόλοιπο. Έχεις το υπόλοιπο. Έφυγε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και λίγο λεμόνι. Βάζουμε και το λεμονάκι μας. Και ήρθε η ώρα για να το ξεπάσουμε. Ωραία. Και εμείς φυσικά, εδώ, η κυρία Ειρήνη μας δηλαδή, μας έφτιαξε ένα έτοιμο. Για να το δούμε, Νικόλα. Σε μικρότερη κατσαρόλα,
Αλλά νομίζω ότι είναι όλοι για μένα, ε! Λοιπόν, μου επιτρέπεις? Είναι κρύο όμως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει. Πολλές φορές ξέρεις τι έλεγε η μάνα μου, εμένα, η μάμα μου. Ναι, τι έλεγε. Το καλό το φαγητό είναι της επόμενης μέρας που είναι κρύο. Ναι. Το πιο ωραίο. Για να το δω. Τι ωραία που κόβεται, κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται να τηγανίζεις ούτε κοιμάδες ούτε... Μη λες τίποτα. Εγώ θα το φάω όλο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, πριν το φάω όλο, έλα εδώ να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω που μου άνοιξες το σπίτι. Εγώ θα συνεχίσω με το κόκκινο ποδήλατο να μαγειρεύω και εδώ στο Δάλια θα πάμε και σε άλλα πολλά χωριά. Μην ξεχνάτε. Κόκκινο ποδήλατο στα ελληνικά στο Facebook, να γίνετε φίλοι. Πολλές φωτογραφίες από τα γυρίσματα μαζί με όλη την παρέα εδώ. Κάμεραμάν, σκηνοθέτες, ηχολήπτες, ψηλούς κοντούς. Περνάμε ωραία και θα πάμε και σε άλλα πολλά χωριά. Εντάξει, και την Κυριακή με το OK, μην ξεχάσετε να δείτε τις συνταγές γραμμένες και φωτογραφημένες. Και ξέρεις τι, περίμενε γιατί έχω εδώ το κινητό μου. Έχω το πρόγραμμα RED. Το ξέρεις το RED? Ναι. Λοιπόν, έχω Megabyte πάρα πολλά. Μπράβο. Εδώ, Vodafone, θα πάρω το φαγητό σου, φωτογραφία εδώ, εδώ, κοίτα το, βλέπεις, τσακ, θα το ανεβάσω στο Facebook, να το δουν όλοι τώρα, γιατί έχω Megabyte και σήμα, έχω παντού, όπου έχω πάει, έχω σήμα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, εγώ θα συνεχίσω εδώ με την κυρία να φάω όλα τα κουπέπια και εσείς να περάσετε όμορφα. Γεια σας.